η Βασίλισσα ήρθε λίγο πιο νωρίς για να σκορπίσει χαρά και δώρα στους Λιλιπούτιους ρεπόρτερ, τα παιδιά των δημοσιογράφων του Ηρακλείου, στα οποία ήταν αφιερωμένη η σημερινή γιορτή. Όλα τα παιδιά! Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, πιστός στο ραντεβού του, ο Άι Βασίλης επισκέφθηκε και πάλι την πόλη με το σάκο γεμάτο όμορφα δώρα, σοκολάτες και ζαχαρωτά, τα οποία μοίρασε μαζί με τους βοηθούς του, σκορπώντας ενθουσιασμό και αστραφτερά χαμόγελα στα παιδικά προσωπάκια. Να γιορτάσουμε, να μαζευτούμε, τα παιδιά να χαρούνε, να δουν τον Άγιο Βασίλη που θα τους μοιράσει δώρα, γιατί ναι, εδώ στο Ηράκλειο ο Άγιος Βασίλης έρχεται 22 χρόνια τώρα και μοιράζει δώρα στα παιδιά των δημοσιογράφων, στα μέλη και μη μέλη τένωσης. Μετά την πανδημία ξαναβρισκόμαστε διαζώσεις και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι συνάδελφοι με τα παιδιά τους, και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, διότι πέρα από τα παιδιά που ευχαριστιώνται από αυτή την συνάντηση για τα δώρα που παίρνουν, υπάρχει και μια σύνδεση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Σε μια ξεχωριστή ανάπαυλα από τη δύσκολη καθημερινότητα, οι δημοσιογράφοι του Ηρακλείου και οι οικογένειές τους συναντήθηκαν στο κέντρο της πόλης για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης αλλά και την ανταλλαγή απόψεων. Να συναντηθούμε όλοι μαζί, να τα πούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και βεβαίως να δούμε και πώς εξελίσσεται και το επάγγελμά μας στο μέλλον. Μια δύσκολη περίοδο για όλους τους δημοσιογράφους, με διάφορους λόγους, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μας δίνει λίγη δύναμη. Αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμη.